Είναι από το βιβλίο του Λουκά, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο ΚΔ και δάφιο 13, σελίς 932, ΚΔ 13 εδάφιο. Και οι δούδιο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εσκόπινο ονομαζομένη Εμαούς, απέχουσαν εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντων των συμβεβικότων τούτων. Και ενώ ομίλουν και συνδιελέγοντο, πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτόν. Αλλά οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο, δια να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τίνες είναι οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν «Συ μόνος παρικής εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γινόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες». Και είπε προς αυτούς «Πία, οι δε είπαν προς αυτόν τα περιησού του Ναζωραίου, ως της εστάθη ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και εν λόγω ενώπιον του Θεού και παντός του λαού, και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ, αλλά και προς τούτης πάση τρίτη μέρα είναι σήμερον αύτη, αφού έγιναν τούτα, αλλά και οι γυναίκες την έσεξ ημών εξέπληξαν ημάς ή την εσυπήγον την αυγήν εις το μνημείον, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων ή την εσλέγουσιν ότι αυτός ζει. Και την έστων ημετέρων υπήγον εις το μνημείον και έβρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτε, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στην δόξαν αυτού. Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν εις αυτούς τα περί εαυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμην όπου επορεύοντο, και αυτός προσεποιείτο ότι πάγει μακρύτερα. Και παρεβίασαν αυτόν λέγοντες «Μήνων με θυμών, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινε η μέρα, και εισήλθε δια να μείνει με ταυτόν». Και αφού εκάθισε με ταυτόν εις την τράπεζα λαβών των άρτων ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν, και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπαν προς αλλήλους, δεν εκέτον ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλη προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς. Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους 11 και τους μεταυτών ή την εσέλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνης το Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστης αυτός ενώ έκοπτον των άρτων. Ενώ δε ελάλουν ταύτα αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη μην. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζαν ότι έβλεπον πνεύμα. Και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε ταραγμένοι και διατί αναβαίνουσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί, ιδέτε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει καθώς εμέ θεωρείτε». Και τούτε λοιπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας, ενώ δε αυτοί οι πίστουν έτη από της χαράς και θαύμαζον, είπαν προς αυτούς, είπε προς αυτούς, «Έχετε τι φαγώσιμον εντάφθα». Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και αποκηρύθραν μέλητος και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε. Είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εμάς, ότε ήμουν έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν για να καταλάβωση τας γραφάς. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως πρέπει να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σείς δε είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξύψους. Αμήν.
Ο Κύριος μας έχει αναστηθεί. Οι γυναίκες που τον έψαγναν τον είδαν. Όμως οι δύο, ο Κλεόπας που ήσαν μαθητέ του Χριστού και κατά πάσα πιθανότητα και ο Λουκάς, γιατί συνηθίζεται όταν γράφουνε να μην λένε το όνομά τους, άκουσαν, δεν κατάλαβαν και απελπισμένοι, γιατί ελπίζανε ότι η σωτηρία θα έλθει από Αυτόν, τον οποίον είδαν πεθαμένο, νεκρό, άκουσαν, δεν επίστεψαν και απελπισμένοι επέστρεψαν στο χωριό τους. Σάββατο δεν μπορούσαν να πάνε γιατί ήταν περίπου 11 χιλιόμετρα και μέχρι 5 επιτρεπόταν και επέστρεψαν στο χωριό τους. Σκυθροποί, απελπισμένοι, όπως είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Αυτό θέλω να το επαναλάβω λίγο. Σκυθροποί και απελπισμένοι είναι οι άπιστοι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Δηλαδή δεν δικαιολογείται στον άνθρωπο που πιστεύει, που έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό αναστημένο, να είναι σκύθροπος και απελπισμένος. Δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται η απελπισία, η απογοήτευση. Δεν επιτρέπεται, αφού ο Χριστός ζει, αφού ο Χριστός είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Δεν μπορεί να είναι απελπισμένος και απογοητευμένος ο άνθρωπος του Θεού. Εάν είναι, δεν πιστεύει. Και αν δεν πιστεύει, δεν βρίσκει χάρη από το Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, εμείς πιστεύουμε. Αμήν, πιστεύουμε. Και αν πιστεύουμε, τότε έρχεται η χαρά μέσα από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Γιατί ό,τι και να ζούμε, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, ό,τι και να βλέπουν τα μάτια μας και να ακούνε τα αυτιά μας, εμείς ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας, είναι ο ελευθερωτής μας. Εμείς ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον στον Ιησού Χριστόν τον Κύριό μας. Αμήν, αδερφοί. Το ξέρουμε αυτό. Δεν το πιστεύουμε πια, το ξέρουμε. Έχουμε πείρες, έχουμε εμπειρίες. Ο χριστιανισμός είναι βιωματική εμπειρία. Δεν είναι θεωρία, ούτε θεολογία. Έχουμε πείρα ότι ο Θεός μας ανέστησε, μας αναγέννησε. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Και ξέρουμε ότι κάθε φορά που προσευχόμαστε ο Χριστός μας πληρώνει με το Πνεύμα Του το Άγιο. Και όταν πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου γεμίζουμε από τη δύναμη του ουρανού. Η απελπισία δεν είναι χαρακτηριστικό του χριστιανού. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι απελπισμένος και απογοητευμένος είναι επικίνδυνος. Γιατί φέρνει απογοήτευση και στους γύρω του. Και απογοητεύεται αυτός που δεν υπηρετεί, δεν εργάζεται, δεν δουλεύει για το Θεό. Όταν δεν δουλεύεις και όταν δεν ψάχνεις τον Θεό και όταν δεν αγαπάς τον Χριστό, δεν ζητάς τον Χριστό, το βέβαιο είναι ότι δεν θα σε βρίσκει. Δεν θα σε συναντάει. Ο Ιησούς Χριστός λέγει πλησιάσατε στο Θεό για να πλησιάσεις εσάς. Όταν επιστρέφεις και δεν πηγαίνεις προς τον Χριστό, απελπισία και απογοήτευσης. Ή το χειρότερο, αυτοδικαίωσης.
νομίζοντας ότι αυτό το οποίο κάνεις είναι αυτό που θέλει και ο Θεός. Αυτό που μπορείς είναι αυτό που σου δίνει ο Θεός. Ο Θεός κάνει, αδελφοί, μεγαλύτερα και καλύτερα από αυτά που μπορούμε να σκεφτούμε και από αυτά που μπορούμε να ζητήσουμε. Αλλά πότε? Κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα Χριστούλι, με μια εικονίτσα, με ένα γαλματάκι, με ένα σταυρουδάκι. Έχουμε να κάνουμε με τον Κύριο των Κυρίων, με τον Κύριο των Δυνάμεων. Αυτός είναι ο φίλος μας. Αυτός είναι ο σωτήρας μας. Αυτός είναι ο αγαπημένος μας. Αυτός είναι που μας αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Δεν είναι ένα ανθρωπάκι πεθαμένο, όπως είμαστε όλοι μας, πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Είναι ο ανεστημένος, ένδοξος Χριστός Ιησούς. Δεν νοείται απελπισία και απογοήτευσης. Μόνο χαρά, μόνο εξήτησης. Γιατί δεν θα σου δοθεί αν δεν ζητάς. Στον ετούντα μόνο δοθήσετε. Στο ζητούντα θα φανερωθεί, θα βρεθεί. Και στον κρούοντα θα ανοιχτεί. Δεν υπάρχει άλλη πιθανότης, άλλη περίπτωση. Αλλά δύο τουλάχιστον είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Να αγαπάς τον Χριστό. Και αν αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς και τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ο Χριστός μας τα δείχνει αυτά. Ο Χριστός μας διδάσκει τα περί της αγάπης του Θεού Πατρός. Ο Χριστός μας διδάσκει τα περί της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Και να ζητάς την αλήθεια των πραγμάτων. Μην λες τον κλέψανε. Τον κλέψανε. Και το πιστεύουνε, λέει, ακόμη πολλοί. Δεν τον έκλεψε κανείς, ο Θεός τον ανέστησε. Δόξα στο Θεό. Αλλά και αν ακόμη, αυτό είναι το θαύμα, αδερφοί, και το μήνυμα σήμερα, και αν ακόμη δεν μπορείς να πιστέψεις στον ανεστημένο Χριστό, στην αγάπη Του, στη χάρη Του, στο έλεος Του, στη δύναμή Του και είσαι σκυθροπός και απελπισμένος, ο Χριστός σ' αγαπάει τόσο που θα έρθει να σε συναντήσει. Μόνο πρόσεξε κάτι. Αυτό που μας λέει για τους δύο αυτούς που επιστρέφουν στην πόλη τους, στο χωριό τους, επιστρέφουν πίσω, είναι σαν να λένε, πήγα στην εκκλησία, δεν έγινε τίποτα, πάω σπίτι μου, δεν ξαναπάω εκκλησία. Περίμενα να με βοηθήσει, δεν με βοήθησε. Περίμενα να με σώσει, δεν με έσωσε. Περίμενα να με τακτοποιήσει, δεν με τακτοποίησε. Αυτά είναι τα ψέματα του διαβόλου. Σ' αγαπάει ο Χριστός και θα έρθει και στην επιστροφή σου ακόμη να σε συναντήσει. Μόνο να προσέξουμε, αδερφοί, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Επέστρεφαν πράγματι σκυθροποί και απελπισμένοι. Ο Χριστός όμως τους αγαπάει. Καταλαβαίνει την αδυναμία τους, όπως καταλαβαίνει και την αδυναμία μας, και στέκεται μπροστά τους και περπατάει μαζί τους. Τι ωραία, είναι δίπλα σου ο Χριστός πάντοτε, περπατάει μαζί σου, πιάστου κουβέντα. Η προσευχή τι είναι? Κουβέντα με τον Χριστό. Πιάστου κουβέντα. Μην πιάνεις κουβέντα με τον εαυτό σου και την καρδιά σου που θα σε απελπίσει και θα σε απογοητεύσει. Πιάσε κουβέντα με τον Χριστό που θα σου δώσει δύναμη, ελπίδα. Και τους πιάνει την κουβέντα. Γιατί είσαστε σκυθροποί? Εγώ όταν το διάβαζα σαν να μου μίλαγε εμένα ήτανε. Γιατί είσαστε σκυθροποί και απελπισμένοι? Τι συμβαίνει? Και αμέσως βγάζουν από την καρδιά τους αυτά που φιλοξενούν. Δεν ξέμαθες τίποτα εσύ? Λέει, τι να μάθω? Τίποτα δεν ξέρεις εσύ? Δεν ξέρεις γιατί είμαι σκυθροπός και απελπισμένος? Βέβαια, πού να ξέρεις, άνθρωπος είσαι. Για πες μου, λέει, για πες μου, για πες μου, πέστε μου.
Δεν έχεις ακούσει για τον Ιησούν τον Ναζωραίο που ήταν δυνατός εν λόγω και έργο ενώπιον του Θεού, εστάθη ανήρ προφήτης και όλος ο λαός τον καμάρωνε και όλοι ελπίζαμε ότι αυτός θα έσωζε τον Ισραήλ, αλλά οι αρχιερείς και οι άρχοντες μας τον συνέλαβαν, τον κατεδίκασαν και τον σταύρωσαν και τον θανάτωσαν. Και εμείς τελειώσαμε. Δεν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο. Έχεις να κάνεις με τον Αναστημένο Χριστό που ποτέ δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει, αδελφοί. Η αγάπη του Χριστού δεν τελειώνει. Η ζωή με τον Χριστό δεν τελειώνει. Και συνεχίζουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα είναι τρίτη μέρα και κάποιες γυναίκες μας εξέπληξαν, γιατί είπαν ότι πήγαν την αυγή στο μνημείο και δεν βρήκαν το σώμα του και είδαν και απτασία αγγέλων, αηδίες δηλαδή, απτασία αγγέλων που λένε ότι ζει, αλλά πέθανε. Δεν πιστεύουν τίποτα. Αλλά και κάποιοι από εμάς πήγανε, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, και είδανε το μνημείο κενό. Έλατε. Το μνημείο κενό, άγγελοι είπαν ότι δεν πέθανε, ζει, αναισθήθη. Τι άλλο να σας κάνει. Και αυτοί μαύρα τα κεφάλια τους. Είναι σαν και εμένα, Κύριε. Τι έχεις, παιδί μου. Ω, γκρίνια. Τι έχεις, ρε παιδί μου. Μια φορά προσευχόμουν για τα παιδιά μου. Έλεγα, Κύριε, τα παιδιά μου στο Χριστό, τα παιδιά μου, τι έχεις, μου λέει, τα παιδιά μου, Κύριε. Όσο φροντίζεις τα δικά μου τα παιδιά, θα φροντίζω εγώ τα δικά σου τα παιδιά. Απ, συνήλθα. Λέω, τι όμορφο που είναι αυτό. Και ξέρετε, αδερφοί, τα παιδιά μου εγώ δεν τα μεγάλωσα. Γιατί γι' αυτό είμαι ευγνώμων στο Θεό. Δεν τους πρόσφερα τίποτα, εκτός από την Εκκλησία. Δηλαδή τα πάντα. Τα πάντα. Το πρωί έφευγα στις 8 και γύριζα το βράδυ 11-11.30. Όλη την ημέρα στη δουλειά, το βράδυ στην εκκλησία και Σάββατο και Κυριακή. Τι να προσφέρω εγώ στα παιδιά μου. Άσε που στην αρχή της πίστεώς μου για 3,5 χρόνια ήμουνα στο Αίγιο και όλα η Άννα. Όχι, όλα ο Χριστός. Αν περίμενα από την Άννα. Ο Χριστός, αδερφή. Αμήν, ο Χριστός είναι αυτός. Τι στενογοριέσαι. Όλα τα μπορεί. Αυτά τα οποία σκέφτεσαι και στενογοριέσαι είναι ανόητα. Όχι, ανόητα δεν είναι, συγγνώμη. Είναι μικρούτσικα μπροστά στον παντοδύναμο Θεό. Είναι ένα βουνό που σου φαίνεται μεγάλο. Αλλά τη χερούκλα του Κυρίου την ξέρεις. Θυμάμαι μια φορά προσευχόμουν για ένα άλλο ζήτημα μεγάλο και είχα απογοητευτεί γιατί δεν λυνότανε και με φέρνει σε έκσταση ο Θεός και βλέπω ένα βουνό τεράστιο γεμάτο μπάζα, από μπάζα ήταν το βουνό και λέω πώς θα το περάσω, δεν περνιότανε, να σκαρφαλώσω, έκανα να σκαρφαλώσω, δεν γινόταν τίποτα. Πάω δεξιά, δεν είχε τέλος. Κοιτάω αριστερά, δεν είχε τέλος. Έκατσα λοιπόν ένα τόσο ανθρωπάκι και με έβλεπα από μακριά. Και λέω, Κύριε, τώρα τι θα κάνω. Και μετά λέω, Κύριε, εσύ τι μπορείς να κάνεις. Και βλέπω μια χερούκλα. Εγώ ήμουν από μακριά και έβλεπα τον εαυτό μου τόσο δάσο, ένα βουνό τεράστιο. Βλέπω ένα χερούκλα και κάνει έτσι το βουνό, το βγάζει από μέσα και μου λέει: Παίρνω τώρα. Καταλάβατε, αδελφοί, με ποιον έχουμε να κάνουμε. Με τη χερούκλα του Θεού. Με το χέρι του Θεού, με τη δύναμη του Θεού. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Δεν έχουμε να κάνουμε με θεολογίες που δεν είναι κακές. Δεν έχουμε να κάνουμε με θεωρίες που δεν είναι κακές. Έχουμε να κάνουμε με Αναισθημένο Ιησού Χριστό, ζωντανό Θεό που ζει και βασιλεύει και είναι και παντοδύναμος και είναι και Κύριος όλων των δυνάμεων και των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων. Κανένας δεν μπορεί να σ' αγγίξει, γιατί ο Ιησούς Χριστός αγαπάει. Το ερώτημα είναι, τον αγαπάς εσύ? Ενδιαφέρεσαι για την αλήθεια? Αυτό είναι το ερώτημα. Τα άλλα όλα είναι τόσο εύκολα, τόσο απλά, που γίνονται πάρα πολύ πιο απλά όταν εσύ πιστεύεις.
Όταν εσύ ελπίζεις, πάσο πιστεύων επ' αυτών, δεν θα κατεσχυνθείς στον αιώνα. Πάσο ελπίζων επ' αυτών, δεν θα κατεσχυνθείς στον αιώνα. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, εξάπαντος θα σταθεί. Είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Μόνο μη φοβού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο φόβος, η αμφιβολία, η απιστία, η αγωνία. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Πίστευε σε αυτόν τον αναισθημένο που είναι δίπλα σου και περπατάει μαζί σου. Μίλα του. Κουβέντιασέ του, ρώτα τον. Συζήτησε μαζί του. Άσε τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να σε βοηθήσουν. Άνθρωποι, ουτιδανοί, ομοιοπαθείς είμαστε όλοι μας. Ούτε εσύ μπορείς να με βοηθήσεις, ούτε εγώ μπορείς να σε βοηθήσω. Κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο αναισθημένος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και όταν του είπαν ό,τι είχαν στην καρδιά τους, τις απελπισίες τους, τις απορίες τους, τις αμφιβολίες τους, τις απιστίες τους, τους λέει, ο ανόητη και βραδύς στην καρδιά, που δεν μπορείτε να πιστέψετε στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Μην πιστεύεις παρά μόνο στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Ό,τι και να συμβεί, άνοιξε το λόγο του Θεού. Είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχήστε το τι θέλεις και πνεύματος το τι νομίζεις, το διαιρεί. Ο Λόγος του Θεού είναι δυνατός, ο Λόγος του Θεού. Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία τους λέει. Δεν μπορείτε να πιστέψετε στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Εντάξει, στον άγγελο δεν πιστεύετε, στους αγγέλους δεν πιστεύετε, στις ομολογίες των ανθρώπων δεν πιστεύετε, πουθενά δεν πιστεύετε. Το δέχομαι, το καταλαβαίνω. Στο Λόγο του Θεού δεν μπορείτε να πιστέψετε. Δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι είναι ζωντανός, είναι ενεργός, είναι η δύναμη του Θεού, προσωτηρία, εις πάντα τον πιστεύοντα. Στο Λόγο του Θεού δεν μπορείτε να πιστέψετε. Ανόητη και βραδύ στην καρδία. Και με, όχι θυμό σαν και εμένα, αλλά με υπομονή και με πολλή αγάπη, άρχισε να τους μιλάει μέσα από το Λόγο του Θεού για την Ανάστασή του. Από το Μωυσή ξεκίνησε, στους προφήτες πήγε, στους ψαλμούς πήγε. Δεν βλέπετε ότι έπρεπε να σταυρωθεί, έπρεπε να πεθάνει για να μπορέσει ο Θεός να τον αναστήσει, για να είναι πανταχού παρόν, αναισθημένος, για να πάρει την επαγγελία του Πατρός και να τη δώσει σε εσάς. Δεν το καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να πεθάνει για να δοξαστεί? Έπρεπε να πεθάνει για να είναι απεσταλμένος του Θεού προς όλους και πάντοτε. Και το κήρυγμα του ανθρώπου Ιησού του Ναζωραίου έβαλε φωτιά στις καρδιές τους. Κάει και η καρδιά τους. Κατάλαβαν πόσο ανόητοι είναι να μην πιστεύουν στο Λόγο του Θεού. Βρε, είναι γραμμένο και εμείς δεν το πιστεύουμε. Είναι γραμμένο, εμείς το πιστεύουμε. Αμήν. Είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Είναι πολύ σημαντικό να αρπάξεις ένα εδάφιο το Λόγο του Θεού και να κρατιέσαι σε αυτό. Δεν θα πέσεις ποτέ. Το να κρατιέσαι από ανθρώπους, να κρατιέσαι από τη γνώμη σου, από τις επιδιώξεις σου, από τις σκέψεις σου, από τις φροντίδες σου, από τον αγώνα σου, θα πέσεις. Πάρε το Λόγο του Θεού και κρατήσου σε αυτόν. Και όταν έφτασαν στο χωριό τους και στο σπίτι τους, ο Κύριος μας προσεποιεί το γιατί, προσεποιεί το ότι πάει μακρύτερα. Γιατί ήθελε να δει, θέλουνε να συνεχίσουν με το Λόγο. Αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Θέλουμε να συνεχίσουμε με το Λόγο του Θεού. Το δρόμο μας, την πορεία μας, το σπίτι μας, στο σπίτι μας, έξω από το σπίτι μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε με το Λόγο του Θεού ή θέλουμε να συνεχίσουμε με την καρδιά μας?
με την κρίνια μας, με τις σκέψεις μας, με τις απελπισίες μας, με τα κλάματά μας, με την κακομοιριά μας, με την αθλειότητά μας. Έχει υπάρχει μία οδός, η οδός που λέγεται Λόγος του Θεού. Θέλεις να συνεχίσεις με το Λόγο του Θεού, θα ευλογηθείς. Θέλεις να συνεχίσεις με τη σκέψη σου, με την κρίνια σου, με την απελπισία σου, με τη σκυθροπή, λέει, σκεφτείτε πως θα ήταν η φάτσα τους, έτσι θα ήταν. Απελπισμένη, άθλια, άσκημη. Αυτοί όμως θέλανε, και αυτό είναι το μυστικό, να συνεχίσουν με το Λόγο του Θεού. Αν του λέγανε καλά πήγαινε θα το σκεφτούμε, ποτέ δεν θα τον έβλεπαν ανιστημένο. Θα μέναν στο σπίτι τους, στην κακομοιριά τους, στην απελπισία τους. Επειδή όμως επιθύμησαν το Λόγο του Θεού, αγάπησαν το Λόγο του Θεού, αγαπάς το Λόγο του Θεού. Είναι το πιο σημαντικό, αδερφοί. Αυτό είναι το μυστικό του χριστιανού. Αγαπάει το Λόγο του Θεού. Ελπίζει στο Λόγο του Θεού, στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, επιθυμεί το Λόγο του Θεού. Όχι βιβλία, βιβλιαράκια, τους βίους των Αγίων και τα συναξάρια και τις θεολογίες και αυτά δεν προσφέρουν τίποτα. Γιατί είναι έργο ανθρώπινο που δεν μπορεί να σου προσφέρει τίποτα. Μόνο μια συναισθηματική το πολύ πολύ έξαρση που σβήνει. Σαν τσακμάκι το ανάβεις, φωτίζει λίγο αλλά σβήνει. Εκείνο που μπορεί να σου προσφέρει τα πάντα είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Θεόπνευστος. Γιατί δεν είναι έργο ανθρώπινο. Είναι έργο θεϊκό. Ο Θεός έγραψε το Λόγο του τον αγαθό και τον έστειλε σε μας, στις καρδιές μας, στη ζωή μας. Έλα μείνε μαζί μας. Μα δεν τον ξέρανε. Μα δεν τους ενδιαφέρει. Δεν φωνάζουνε αυτόν τον άνθρωπο που τους μίλαγε στο δρόμο για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για το Λόγο του Θεού. Έλα να συνεχίσεις να μας μιλάς για το Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι και το όπλο μας, αδερφοί. Η μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Έλα. Προσεποιήτω, αλλά ήθελε. Τι ήθελε? Την εξήτηση. Θέλει την εξήτησή σου, αδερφέ, ο Χριστός. Και θέλει πάρα πολύ να έρθει στο σπίτι σου, στη ζωή σου, στην καρδιά σου, στη δουλειά σου, στη στενοχώρια σου, σε όλα. Θέλει όμως να τον φωνάζεις, όχι να τον φωνάξεις. Και παρεβίασαν αυτόν. Τι σημαίνει? Έλα, έλα. Όχι, πρέπει να φύγω. Όχι, έλα, έλα. Όχι, πάω μακρύτερα. Έλα, έλα. Έτσι θέλει ο Χριστός. Έλα, Χριστέ μου. Έλα, Χριστέ μου. Δεν έρχεται με την πρώτη. Μπορεί να μην έρθει με τη δεύτερη. Την εβδόμη θα έρθει, όπως πήγε στον Ηλία. 7 φορές προσευχότανε. Όπως τον Νεεμάν. 7 φορές βούτα μέσα. Ζήτα. Και τον έπεισαν. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, τράβαμε και ασκλαίω. Πιο πολύ το ήθελε αυτός να έρθει να τους αποκαλύψει την Ανάστασή του. Πιο πολύ. Αλλά δεν θα έμπαινε ποτέ εάν δεν τον παρεβίαζαν και να του έλεγαν έλα, 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 έλα σπίτι να μείνεις. Και με δικαιολογίες νύχτωσε, έφυγε η μέρα, έλα πού θα γυρίζεις μες τη νύχτα, έλα. Έβρισκαν και δικαιολογίες για να τον πείσουνε. Για ποιο λόγο? Για το Λόγο του Θεού μόνο. Μόνο. Δεν τους πρόσφερε τίποτα άλλο. Δεν τους είπε τίποτα άλλο. Δεν τους έδειξε ποιος είναι. Και όταν μπήκαν μέσα ήταν τόσο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι από το Λόγο του Θεού. Του λένε έλα να φάμε πρώτα και μετά συνεχίζουμε να μιλάμε. Και εκεί στην τράπεζα με το θάρρος του Κυρίου, του Κυρίαρχου, πήρε και έκοψε το ψωμί να το μοιράσει. Και είδαν τα χέρια του πιθανόν, τα τρυπημένα. Ανοίχθησαν οι οφθαλμοί τους, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν κλειστοί οι οφθαλμοί για να μην τον καταλάβουνε, και είδαν ότι ήταν ο Χριστός. Και μόλις τον είδαν ανεστημένο, έφυγε. Τέλειωσε το ταξίδι του μαζί τους. Τώρα έμαθαν ότι είναι αναστημένος και θα ταξιδεύουν πάντοτε σε όλη τους τη ζωή, σε όλη την αιωνιότητα, όχι με αυτόν που βλέπουν, αλλά με αυτόν που πιστεύουν. Δόξα στον Θεό. Τέλειωσε η Απόστολη. Πίστεψαν στην Ανάσταση.
Τώρα φωτιά, φωτιά πήρε η καρδιά τους. Λέει, τι κάνουμε εδώ, πάμε λέει πίσω στην Ιερουσαλήμ. Πάμε με τους άλλους αδελφούς. Να μην ξεκουραστούμε, να μην κοιμηθούμε. Άμα πιάσει φωτιά Πνεύματος Αγίου στην καρδιά σου, δεν σταματάς με τίποτα. Μόνο με τους αδελφούς σου θέλεις να είσαι. Αμήν. Μόνο με τους αδελφούς σου. Αμήν. Ναι, Κύριέ μου. Και μέσα στη νύχτα τώρα. Άλλα 11 χιλιόμετρα με τα πόδια. Δηλαδή 2,5 ώρες περίπου, πεδαράτο. Φτάσανε, νύχτα φτάσανε. Φτάσανε σε εκείνο το σπίτι που ήταν μαζεμένοι οι 11, λέει ο Λόγος του Θεού, αν και δεν ήταν ο Θωμάς, αλλά λέει οι 11 γιατί ήθελε να πει για τους μαθητές, και οι μεταυτών, και οι γυναίκες, και είχαν μια συζήτηση. Η Μαρία η Μαγδαληνή λέει τον είδανε στημένο. Ο Πέτρος λέει τον είδανε στημένο. Οι άλλοι λέγανε μπα. Μπήκανε και αυτοί οι δυο μέσα. Τον είδαμε ανεστημένο. Πήγαμε σπίτι, γυρίσαμε, είναι ανεστημένος. Και υπήρχε τώρα μια διαφωνία. Και ξαφνικά ανάμεσά τους ο Κύριος. Αλληλούια. Φόβος και τρόμος. Για σκεφτείτε να μας ανοίξει τα μάτια και να τον δούμε εκεί. Εδώ. Δίπλα. Όπου παντού είναι. Φάντασμα είναι. Και ο Κύριος τι γλυκός που είναι. Λέει ειρήνη μην φοβάστε. Την ειρήνη μου σας δίνω, μη φοβάστε. Δεν είμαι φάντασμα, δεν είμαι πνεύμα. Να πιάστε τα χέρια μου και δέστε τα σημάδια από τα καρφιά. Τα πόδια μου, τα σημάδια από τα καρφιά. Εγώ αυτός είμαι. Εγώ είμαι. Χάρηκαν. Αλλά ακόμη αμφισβητούσαν. Όμως μπήκανε πια στο δρόμο της πίστης. Και για να τους βεβαιώσει τους λέει έχετε τίποτα να φάμε. Κύριε Θεέ μου. Λένε έχουμε λίγο ψωμί και λίγο κυρίθρα από μέλι. Λίγο ψάρι συγγνώμη και λίγο κυρίθρα από μέλι. Φέρτε το. Και έφαγε. Μαζί με αυτούς. Και αυτοί τον έβλεπαν να τρώει. Θα μου πεις ο ανεστημένος τρώει. Δεν έχει ανάγκη να φάει αλλά μα θέλει τρώει. Για να βοηθήσει να πιστέψουν. Και όταν πια έφυγε κάθε αμφιβολία και θέλουμε Χριστέ μου σήμερα να φύγει κάθε αμφιβολία. Κάθε αμφιβολία. Αμήν αδερφοί. Κάθε αμφιβολία. Θέλουμε να έχουμε μόνο πίστη ότι ο ανεστημένος Χριστός είναι δίπλα μου. Μέσα μου. Είμαι μέσα Του. Με αγαπάει, Τον αγαπάω. Και έχει αναλάβει τη ζωή μου. Έχει αναλάβει την οικογένειά μου. Αλλά να τον βοηθήσουμε να το αναλάβει. Μην είμαστε τσακωμένοι. Αν εγώ τσακωθώ με την Άννα, με ποιον θα πάει ο Κύριος, με την Άννα ή με μένα. Αν όμως είμαστε αγαπημένοι με την Άννα μαζί, με ποιον θα πάει ο Χριστός. Μαζί ήμασταν. Με γκρίνιες, με τσακωμούς, με ανοησίες φεύγει η παρουσία του Χριστού. Με ταπείνωση, με αγάπη, με γλυκύτητα, με αγκαλιά πνευματική έρχεται ο Χριστός. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Χριστός μόνο όπου υπάρχει αγάπη κατοικεί. Ο Θεός είναι φως. Ο Χριστός άμα υπάρχει σκότος δεν μπορεί να έρθει, τον διώχνεις. Γι' αυτό αδερφοί ας αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους. Εκαθαράς καρδίας. Εξυνειδήσεως αγαθής. Εκπίστεως ανυποκρίτου. Γιατί αυτό είναι το τέλος της παραγγελίας. Αυτό θέλει ο Θεός. Γιατί? Για να μπορεί να κατοικεί ο Χριστός ανάμεσά μας. Ξέχασε την κρίνια, ξέχασε τα λάθη, ξέχασε τις παραλήψεις. Μην τα λαμβάνεις υπόψη σου. Ούτε για τον εαυτό σου, γιατί ο Χριστός σε συγχωρεί, αλλά ούτε και για τον άλλον, γιατί και αυτόν τον συγχωρεί. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εμάς, όλους εμάς, από πάσης αμαρτίας. Και αν ο Χριστός με συγχωρεί, γιατί εσύ δεν με συγχωρείς. Και αν ο Χριστός σε συγχωρεί, πώς δεν σε συγχωρώ εγώ. Να είναι μαζί μας ο Χριστός. Μην τον λυπούμε. Με τα λόγια μας, με τις σκέψεις μας. Ξέρεις τι, να κάθομαι να σκέφτομαι και λέω αυτό το μασκαρά εκεί, ξέρεις τι μου έκανε και θα του πω εγώ και θα φτιάξω. Πάει ο Χριστός.
Ενώ όταν τον βλέπω τον αδερφό μου και λέω, βρε τι καλός αδερφός είναι, πολύ καλός είναι. Έκανε ένα λαθάκι, εγώ κάνω πιο πολλά. Ευλόγησε τον πιο πολύ, Κύριε. Για σκεφτείτε τώρα, εγώ με την Άννα από το πρωί μέχρι το βράδυ να τσακωνόμαστε. Πού να κάτσει ο Χριστός? Πού να κάτσει? Όταν όμως τον αγαπάω την Άννα, την αγαπάει και ο Χριστός. Και όταν με αγαπάει και η Άννα, με αγαπάς ρε, μας αγαπάει και ο Χριστός. Αυτό είναι το σωστό, αδερφοί. Να αγαπάμε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας, χωρίς γκρίνια, χωρίς καμία σκέψη, διαφωνήσαμε. Και λοιπόν, ας τη διαφωνία σου, πέταξε τι, θα μας κάνει ο Χριστός να συμφωνούμε. Συμφωνούμε στο όνομα του Χριστού. Αν συμφωνούμε στο όνομα του Χριστού, όλα τα άλλα τα καλύπτει ο Θεός. Γι' αυτό σήμερα να φύγουμε χαρούμενοι, αδελφοί, γιατί ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Και αφού έφαγε, τους λέει, λάτε τώρα να σας πω. Και άρχισε να τους μιλάει πάλι το λόγο το γεγραμμένο του Μωυσή, των προφητών, των ψαλμών. Αλλά δεν ήταν μόνο ότι τους μιλούσε. Δίνηξε αυτόν τον νουν για να καταλάβωση τας γραφάς. Αυτός είναι ο Κύριος μας. Δεν είναι μόνο ότι μας φανερώνει, αλλά μας κάνει και καταλαβαίνουμε αυτά που μας φανερώνει. Μας αποκαλύπτει το λόγο του, το σχέδιό του. Μας αποκαλύπτει την αγάπη του. Μας αποκαλύπτει το πρόσωπό του, την ανάστασή του, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και τους εξηγεί, έτσι έπρεπε να γίνει, να πάθει ο Χριστός για να αναστηθεί. Και αυτό, αδερφοί, να το θυμόμαστε. Έτσι έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να αναστηθεί. Έτσι πρέπει και για μας να πάθουμε για να αναστηθούμε. Δεν γίνεται χωρίς δοκιμασίες, χωρίς πειρασμούς, χωρίς ταλαιπωρίες. Ο δρόμος είναι, η πύλη είναι στενή και ο δρόμος τεθλιμμένος, αλλά αυτό οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει βέβαια η πύλη, η φαρδιά. Τσακώνω με τη γυναίκα μου και δεν της μιλάω για ένα μήνα. Τίποτα. Εγώ θα κάθομαι εκεί και η γυναίκα μου εκεί. Μόλις τη βλέπω θα κάνω έτσι. Το εύκολο αυτό. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να μην της μιλάω? Ναι, αλλά είναι η φαρδιά πύλη. Οδηγεί στην κόλαση. Λέει, σήμερα δεν θα σου μιλήσω, από μεθαύριο θα σου μιλάω. Το έχω ακούσει και αυτό. Από μεθαύριο, γιατί ούτε από αύριο, όχι από μεθαύριο. Είναι η φαρδιά πύλη. Υπάρχει όμως η στενή. Θα ταπεινωθώ πρώτος. Θα ταπεινωθώ και εγώ θα πάω να ζητήσω συγγνώμη. Μα δεν έκανα τίποτα. Γιατί πρέπει να κάνεις για να ζητήσεις συγγνώμη? Πήγαινε να ζητήσεις συγγνώμη για να βοηθήσεις τον άλλον, να σ' αγαπήσει και να έρθει κοντά σου. Ζήτησε του συγγνώμη, πες εγώ φταίω. Γιατί όταν τα λέμε φταίμε. Υπάρχει κανείς που δεν φταίει, αδερφοί? Εις πολλά πτέουμε να πάντες. Πάρα για σιγουριά να μην ζητήσω συγγνώμη. Από όλους, ξέρετε πόσο εύκολο, πόσο κουράστηκα όμως, πόσο εύκολα ζητάω συγγνώμη? Πάρα πολύ εύκολα. Κουράστηκα να το μάθω, αλλά είδα τι ωραία αποτελέσματα. Σας προθυμάμαι που είχαμε τσακωθεί στην αρχή της πίστης μας, περισσότεροι το ξέρετε, με την Άννα, είχε έρθει ένας αδερφός, φαγωθήκαμε. Όχι ξύλο βέβαια, δεν έχει τέτοια. Φαγωθήκαμε όμως, εγώ έτσι η Άννα, έτσι εγώ, έτσι η Άννα, έτσι. Μόλις τελειώσαμε το φαγωμό, μπαίνει η Άννα στον ανδωμάτιο στάλογο. Εγώ πιστός πάω και γονατίζω και λέω, Κύριε, πες της να έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη. Πες της τώρα να έρθει να μου ζητήσει συγγνώμη, ξέρεις ότι έχω δίκιο. Και ακούω τη φωνή του Θεού. Είπαγε ίσως και προλάβεις. Εκεί λυθήκανε τα πόδια μου, γονατιστός ήμουνα, λυθήκανε τα πόδια μου. Λέω, προλάβω, δηλαδή γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας, πεθαίνω? Κύριε, τι σημαίνει αυτό που πω, φόβος, φόβος. Και ανοίγει η πόρτα, μπαίνει μέσα η Άννα και μου λέει, Γιώργο μου συγγνώμη. Και κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να προλάβεις, να ζητήσεις συγγνώμη, γιατί εσύ παίρνεις την ευλογία. Σήμερα όλοι θα φύγουμε αγαπημένοι, αμήν αδερφοί, και όλοι συγχωρεμένοι. Όχι σας συγχωρώ, με συγχωρείτε. Και αν εσείς με συγχωρείτε, και εγώ σας συγχωρώ.
Αλληλούια. Αμήν. Όλοι συγχωρεμένοι θα πει. Όχι έτσι πως λένε οι άνθρωποι. Όχι αλλιώς συγχωρεμένοι. Συγχωρεμένοι από τον Κύριο θα φύγουμε. Αμήν αδελφοί. Όλοι συγχωρεμένοι θα φύγουμε. Όλοι θα αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αγαπάς τον αδελφό σου. Τους αγαπάς όλους. Σήκω στο χέρι σου. Όλους. Και τη γυναίκα σου. Και τον άντρα σου. Και την πεθερά σου. Όλους τους αγαπάς. Δόξα στον Θεό. Θα πάμε στον ουρανό. Είναι ο Χριστός ανάμεσά μας αδελφοί. Αλλά όλους τους αγαπάμε. Αμήν. Και τους είπε τελειώνοντας, πρέπει να κηρυχθεί τώρα το Ευαγγέλιο αυτού εις μετάνοια. Ακούτε, το Ευαγγέλιο τι στόχο έχει? Τη μετάνοια. Πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις μετάνοια. Αυτός είναι ο στόχος. Και το Ευαγγέλιο σήμερα μας το κηρύττει ο Χριστός για να μετανοήσουμε. Και αν μετανοήσουμε, θα έρθει άφεση αμαρτιών. Και όταν θα έρθει άφεση αμαρτιών, ό,τι αν ζητάτε θα λαμβάνετε. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Γιατί? Γιατί το Ευαγγέλιο μας φέρνει σε μετάνοια και η μετάνοια στην άφεση των αμαρτιών. Και εμείς το θέλουμε. Αμήν.